είναι πολύ πιθανό, αν υπάρξει και μια νέα αποχώρηση, η Ένωση Κεντρών να πάψει να είναι κοινοβουλευτικό τι κόμμα. Σημαίνει αυτό, τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι χάνει όλα τα κοινοβουλευτικά δικαιώματα τα οποία έχει έως αυτή τη στιγμή. Η Ένωση Κεντρών, ο Βασίλης Λεβέντης, ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, συμμετέχει στις προημερησίες διατάξεων συζητήσεις στην Βουλή. Αυτό από εδώ και στο εξής, εάν βέβαια συμβεί κάτι τέτοιο, το οποίο απευχόμαστε, φαντάζομαι όλοι, θα είναι το πρώτο κόμμα το οποίο μπαίνει στην Βουλή με κοινοβουλευτική δύναμη και πάβει να είναι κόμμα. Δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο στο παρελθόν. Αντιθέτως, πρέπει να πούμε ότι στο παρελθόν υπήρξε σχηματοποίηση κόμματος από 10 ανεξάρτητους βουλευτές. Τώρα ένα κόμμα το οποίο εξελέγει στις βουλευτικές εκλογές που έγιναν το Σεπτέμβριο του 2015 κινδυνεύει να δηλαδή, να είναι Κώστα, κόμμα. Για να το καταλάβουμε, αν συγκληθεί ένα Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν θα κληθεί ο κ. Λεβέντης σε μια τέτοια εξέλιξη? Είναι πολύ πιθανό, να μην προσκληθεί. Βάσει δηλαδή του κανονισμού της Βουλής, ένα κόμμα το οποίο έχει κάτω από 5 βουλευτές πάβει να έχει να είναι κοινοβουλευτικό κόμμα. Άρα θα είναι απλός βουλευτής ο κ. Λεβέντης μετά. Μισό λεπτό και κάτι άλλο. Πώς είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές? Οι ανεξάρτητοι βουλευτές πρέπει να είναι 7 αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Τώρα δεν έχω ακριβώς, αν θέλεις να τους απαριθμίσουμε, αλλά δεν είναι πάνω από 7. Κώστα, να ρωτήσουμε 7 κάτι. 8 είναι. Να ρωτήσουμε κάτι ακόμη. Ο κύριος Αρίδης, που έγινε η όλη ιστορία τις προηγούμενες μέρες και εντωμεταξύ φαίνεται ότι τον πρόλαβε ο κύριος Φωκάς, έχεις εσύ πληροφορίες ή ρεπορτάζ τι προτίθεται να κάνει? Δηλαδή, μήπως στις επόμενες μέρες πάλι πούμε ότι έφυγε άλλος ένας και μπούμε στη διαδικασία όλη αυτή που συζητάμε τώρα? Σωστή ερώτηση. Ο κύριος Αρίδης εχθές δεν έκανε αυτό το οποίο του ζήτησε ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, ο Βασίλης Λεβέντης. Δεν ζήτησε συγγνώμη για τα όσα έγιναν δηλαδή. Ναι. Και όπως καταλαβαίνετε, το κλίμα είναι πάρα πολύ βαρύ στην Ένωση Κεντρών. Ο Βασίλης Λεβέντης αλλά και στελέχη τα οποία βρίσκονται δίπλα στον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών έκαναν λόγο από χτες το απόγευμα για σχέδιο αποδόμησης τόσο της Ένωσης Κεντρών όσο και του ίδιου του Προέδρου. Και ο κύριος Λεβέντης έχει τοποθέτηση σήμερα το πρωί επί του συγκεκριμένου θέματος, το γεγονός ότι υπάρχει ένα σχέδιο αποδόμησης εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας. Φεύγουν, δηλαδή, το έχουμε εδώ, φεύγουν βουλευτές που δεν τους ήξερε ούτε η μάνα τους, υπάρχει σχέδιο ανομαλίας με εμπνευστή το περιβάλλον Μητσοτάκη που κοιμάται με εφιάλτη το Λεβέντη. Εάν μπω στη Βουλή με 6-7% είναι εφιάλτης, λέει, για τον Μητσοτάκη, γιατί θα κρέμεται από μένα και την γεννηματά για κυβέρνηση. Ωραία. Τα διάβασα μότα μό από μαγνητοφόρηση. Ωραία, Κώστα, αυτό, έτσι. Κώστα, μου θέλω για κάτι άλλο να μου πεις. Πέρα, βάσει αυτού που είπε ο Κώστας, έχουμε πληροφορίες ότι όντως κατευθύνεται κάπου ο κύριος Φωκάς ή θα παραμείνει ανεξάρτητος? Όχι, δεν έχουμε. Αυτή τη στιγμή δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του ο κύριος Φωκάς, βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης της Ένωσης Κεντρών. Και το αναφέρω γιατί έχει μια σημειολογία και το θέμα ότι είναι στην Βόρεια Ελλάδα ο συγκεκριμένος βουλευτής και ο κύριος Αρίδης είναι στην Βόρεια Ελλάδα και ενδεχομένως να παίζει κάποιο ρόλο. Ενδεχομένως σημειώνω εγώ και το θέμα με το μακεδονικό. Όλα όσον δηλαδή αφορά αυτά... Κώστα μου, στο θέμα του μακεδονικού, ούτως ή άλλως η γραμμή της Ένωσης Κεντρών είναι δεν ψηφίζουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσουμε. Συμφωνώ. Δεν δεχόμαστε καμία συμφωνία. Δεν δεχόμαστε συμφωνία των Πρεσπών. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να έχουν εκεί αντιπαραθέσεις. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα αντιπαράθεσης. Δεν το ανέφερα εγώ ως θέμα. Δεν το ανέφερα εγώ ως θέμα αντιπαράθεσης. Εγώ απλά είπα ότι μπορεί να έχει κάποια σημειολογία και αυτό το γεγονός. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι στην Ένωση Κεντρών και στο γραφείο του Βασίλη Λεβέντη έπεσε σαν βόμβα το γεγονός της ανεξαρτητοποίησης του κύριου Φωκά, διότι είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι όταν έφυγε ο κύριος Φωκάς δεν είχε δείξει κάποια τέτοια στοιχεία. Μάλιστα, όταν έγινε η ψηφοφορία για το θέμα του κύριου Σαρίδη, ήταν στην τοποθέτησή του ήξης αφήξης. Δεν είχε ανοίξει τα χαρτιά του. Κάντε ό,τι θέλετε, ψηφίστε ό,τι θέλετε. Ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή την οποία χρησιμοποίησε σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε. Πάντως, την ώρα που τελείωσε η κοινοβουλευτική ομάδα που είχε συγκληθεί εχθές το μεσημέρι, η θέμα ανεξαρτητοποίησης του κυρίου Φωκά δεν υπήρχε. Υπήρχαν σύννεφα και ενδεχομένως καταιγίδες να έρθουν εκ μέρους του κυρίου Σαρίδη και την κόντρα στην οποία. Αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Φωκάς μάλιστα είναι ένας βουλευτής, τον οποίο ο κύριος Λεβέντης είχε επιλέξει τους προηγούμενους μήνες να μην τον αδειάσει όταν είχε κάνει μία δήλωση στην Βουλή που δεν είχε δει τότε κάτι κουμπούρια σε ποδοσφαιρικούς αγώνες. Ήταν ο βουλευτής που είχε με τον ΠΑΟΚ. Στον περσινό αγώνα. Αυτό ήταν πέρσι. Αυτό λέω. Τότε δεν τον είχε αδειάσει ο κύριος Λεβέντης. Σήμερα φεύγει ο κύριος Φωκάς. Πρέπει να σας